Μα ρευστότητας στα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπάρχει. Άρα για ποιο λόγο ακούμε, κύριε Ρωμανιά, ότι βρίσκονται στο κόκκινο τα ασφαλιστικά ταμεία, για ποιο λόγο ακούμε ότι αν ο κόσμος δεν αρχίσει να πληρώνει, αν ταυτόχρονα δεν αρχίσει να κινείται όλη η οικονομία, άρα και όλη η ρευστότητα, θα υπάρξει πρόβλημα στα ταμεία. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι έχοντας υπόψη μου το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, εάν ο οποιοσδήποτε έχει διαφορετική άποψη, μπορεί να την αποδείξει. Εγώ σας λέω κατηγορηματικά και μιλώ, προσέξτε, δεν μιλώ για τη δυνατότητα που έχει το ασφαλιστικό σύστημα να επιβιώσει μετά από 10 χρόνια. Μιλώ για το τι γίνεται τώρα. Μιλώ για τη ρευστότητα. Mm-hmm. Δεν μιλώ για την περιουσία, για τα αποθεματικά. Για τη ρευστότητα. Μιλώ για τη ρευστότητα. Mm-hmm. Για την ικανότητα που έχει να πληρώνει τις συντάξεις σήμερα και στο αμέσως προσεχές μέλλον. Άρα είστε κατηγορηματικός, κύριε Ρωμανιά. Έχει σημασία να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί ο κόσμος ανησυχεί πολύ. Ναι. Κανονικά όλες οι συντάξεις κάθε μήνα. Στην ώρα τους. Όλες οι συντάξεις στην ώρα τους. Σε κάθε ταμείο. Υπάρχει κάποιο ταμείο που δεν βρίσκεται όλα, στο κόκκινο, αλλά βρίσκεται ακόμα και ο ΑΕ, των ελεύθερων επαγγελματιών. Προσέξτε, μιλούμε όπως σας είπα για ρευστότητα. Διότι αν πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται για το μέλλον, για μετά από 5-10 χρόνια, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή? Είναι γνωστό αυτό, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι μακροχρόνια βιώσιμο. Έχει φοβερές αδυναμίες, φοβερές ελλείψεις. Αλλά δεν μιλούμε γι' αυτό τώρα. Μέχρι τότε έχουμε καιρό να το ανατάξουμε. Mm-hmm. Να το δούμε από την αρχή, να το ξαναστήσουμε στα πόδια του. Σήμερα πρόβλημα ρευστότητας, το λέω για μια ακόμα φορά, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι προσδοκάτε και εσείς ο ίδιος προσωπικά, αλλά και τι ακούτε από την κυβέρνηση με την οποία συζητάτε για το τι θα φέρουν στα ταμεία των ταμείων, κύριε Ρωμανιά, οι ρυθμίσεις των δόσεων. Δόσεων για τις εισφορές που χρωστούν, ναι, οι επαγγελματίες. Εμείς περιμένουμε να εισπράξουμε μέσα στο 2015 από τις ρυθμίσεις αυτές περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2015. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Θα τις δούμε τις ρυθμίσεις σε λίγες μέρες που θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο. Είναι γενναίες οι ρυθμίσεις αυτές που γίνονται και είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Ποιο ταμείο έχει περισσότερες αυτή τη στιγμή ακάλυπτες εισφορές, σε ποιο ταμείο δηλαδή χρωστάνε περισσότερες εισφορές? Κοιτάξτε, είπα ότι αν κοιτάξουμε προς το μέλλον θα δούμε κάποια ταμεία που έχουν αδυναμίες. Είναι γνωστό ότι το πρώτο ταμείο που έχει μεγάλες αδυναμίες, πάντα για το μέλλον λέω, για τώρα δεν υπάρχει θέμα, είναι ο ΟΕ, των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι, είναι γνωστό αυτό, το ταμείο αυτό θέλει να το ξαναδούμε από την αρχή, να το ξαναστήσουμε για να του εξασφαλίσουμε τη μακροχρόνια οικονομική του βιωσιμότητα. Η ενοποίηση των ταμείων, κύριε Ρωμανιά, θα προχωρήσει, θα υλοποιηθεί? Προσέξτε, πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν στην Ελλάδα 378 ταμεία. Ταμεία δηλαδή και για κύρια και για επικουρική, ταμεία και για εφάπαξ. Αυτά τα ταμεία στη συνέχεια μειώθηκαν στα 170, περίπου 160 τόσα. Σήμερα υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός ταμείων. Ενοποιήσεις πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. Αλλά όχι όπως γινότανε μέχρι το τέλος του 2014. Αλλά οι ενοποιήσεις που θα γίνουν θα στηρίζονται σε δύο βασικές αρχές. Πρώτον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα ενοποιούμενα ταμεία. Και δεύτερον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα των ταμείων αυτών, των καινούριων, αυτά που θα προκύπτουν από τις ενοποιήσεις, χωρίς μείωση των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Σας θυμίζω ότι το 2012 είχαν ενοποιηθεί σχεδόν όλα τα επικουρικά ταμεία. Το αποτέλεσμα ήταν να πάρουν τα χρήματα των επικουρικών που είχαν αποθεματικά, να τα χρησιμοποιήσουν για να καταβάλουν τις συντάξεις των άλλων ταμείων επικουρικών που δεν είχαν αποθεματικά, και φτάσαμε σήμερα, μετά από 2 χρόνια, να μην υπάρχει αποθεματικό σε κανένα από τα ενοποιηθέντα επικουρικά ταμεία. Τέτοιες ενοποιήσεις δεν τις θέλουμε και δεν θα γίνουν. Θα γίνουν ενοποιήσεις με βάση τις αρχές που σας είπα αμέσως πριν. Μάλιστα. Αυτά κατόπιν συνεννόησης με την κυβέρνηση, είναι κάτι που το ακούει θετικά η κυβέρνηση, είναι κάτι που σας έχει προτείνει η κυβέρνηση?
Προσέξτε, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το βάρος πέφτει στις συμφωνίες, στη συμφωνία με την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή τέτοιες συζητήσεις δεν έχουν αναπτυχθεί. Βεβαίως υπάρχουν προπλάσματα αυτών των συζητήσεων. Σας θυμίζω ότι ήδη από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και από τις προγραμματικές δηλώσεις και από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε η προοπτική να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου θα μπαίνουν τα έσοδα από τη δημόσια περιουσία για να συγκροτηθεί ένα κεφάλαιο για το μέλλον του ασφαλιστικού. Και σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτό το κεφάλαιο θα είναι ένας κουμπαράς για να καλύψουν τις ανάγκες του μέλλοντος. Αυτό έχει συζητηθεί και περιμένουμε τώρα τους προσεχείς μήνες να ξεκινήσουμε τη διαδικασία πλέον για τη δημιουργία του και για τα ποια χρήματα θα μπουν σε αυτό το κεφάλαιο και με ποιο ρυθμό. Μάλιστα. Επειδή μας είπατε ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ κατάσταση τα ταμιακά διαθέσιμα, επαρκούν για να δίνονται στην ώρα τους οι συντάξεις. Αυτό μας είπατε νωρίτερα, κύριε Ρωμανιά. Αναρωτιέται κανείς εάν ακριβώς η κυβέρνηση έχει προσεγγίσει τα ταμεία, ώστε τα ταμεία, εφόσον έχουν ρευστότητα για τις συντάξεις, να συνδράμουν με κάποιο τρόπο από τη στιγμή, ξαναλέω, που έχουν ρευστότητα, όπως μας είπατε. Ναι. Προσέξτε. Γνωρίζετε ότι πριν από 10 περίπου μέρες υπήρξε έγγραφο του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, υπήρξε έγγραφο προς το Υπουργείο, συγκεκριμένα προς την Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου, για να ζητηθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν τη δυνατότητα να δίδουν τα διαθέσιμά τους, αυτά που σας είπα ότι πράγματι υπάρχουν, να τα δίδουν για τις ανάγκες της κάλυψης των αναγκών που έχει το δημόσιο μέσω του δανεισμού ομολόγων. Είναι μια διαδικασία τα την οποία ρέπος την κάνει τώρα αυτά για 2 χρόνια. Ναι, κρατικά ρέπος. Δε. Τη διαδικασία αυτή το ΙΚΑ την κάνει εδώ και 3 χρόνια, από την ανάποδη βέβαια, διότι το ΙΚΑ δίνει ομόλογα και παίρνει μετρητά, στη συνέχεια επιστρέφει τα ομόλογα, επιστρέφει τα μετρητά και παίρνει και αυτό. Μάλιστα, το ομόλογο. Ναι, το είχε εξηγήσει. Τώρα είναι το αντίθετο. Ναι. Τώρα εδώ επιχειρείται το αντίθετο. Δηλαδή τα ταμεία να δώσουν ρευστά και να πάρουν ομόλογα, ναι, και στη συνέχεια να επιστραφούν τα ομόλογα και τα ρευστά στα ταμεία. Όμως το έγγραφο αυτό έχει μία προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν για αυτή τη δουλειά τα επιμέρους ασφαλιστικά ταμεία. Εάν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των επιμέρους ασφαλιστικών ταμείων, τα ταμιακά τους διαθέσιμα δεν μπορούν να δοθούν. Ήδη, από ό,τι έχετε ακούσει, οι διοικήσεις 2 από τα ασφαλιστικά ταμεία είπαν ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ότι δηλαδή, να το πω έτσι απλά, απορρίπτουν την πρόταση αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση της διοίκησης του ασφαλιστικού ταμείου. Μάλιστα, είναι σαφές. Κάτι τέτοιο, κύριε Ρωμανιά, για να καταλάβουμε, χωρίς να το υπερδιωγγώνουμε, χωρίς να το αποδυναμώνουμε κιόλας, χωρίς να το βάζουμε και στη γωνία. Είναι εσωτερικός δανεισμός ή δεν είναι? Προσέξτε να δείτε, εάν ακολουθηθεί αυτό που γίνεται τώρα και με το ΙΚΑ, είναι σε θετική κατεύθυνση η όλη διαδικασία. Το πρόβλημα είναι να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία και να μην έρθει κάποια στιγμή που να πει το κράτος δεν έχω να επιστρέψω τα λεφτά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Εφάπαξ και τα λοιπά, πέρα από τις συντάξεις, είναι εξασφαλισμένο ότι θα δοθούν στην ώρα τους? Δεν κατάλαβα τα λεφτά. Τα εφάπαξ. Είναι εξασφαλισμένο, όπως και τα επικουρικά επίσης, ότι θα δοθούν, προσέξτε, κανονικά στην ώρα τους? Ναι, ναι, ναι. Ακούστε. Για τα εφάπαξ υπάρχει ένα πρόβλημα. Καταρχήν να σας θυμίσω, γιατί δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, είναι 37 κατηγορίες εφάπαξ. 37 λογαριασμοί εφάπαξ. 37 ταμεία παλαιότερα εφάπαξ. Το κάθε ένα έχει τους δικούς του όρους. Μέχρι το τέλος του, μέχρι τον Αύγουστο του 2012 υπήρχε ένας μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου υπολογίζονταν τα εφάπαξ. Αυτός ο μαθηματικός τύπος ίσχυε για όλα τα ταμεία. Από την 1η του Σεπτέμβρη του 2013 και πέρα, ο μαθηματικός τύπος άλλαξε. Μπήκε μέσα στις παραμέτρους του τύπου και μία παράμετρος που ονομάζεται δείχτης βιωσιμότητας. Ο τύπος αυτός, ο δεύτερος, μπήκε στην ΕΦΜΕΣ κυβερνήσεως 12 Φεβρουαρίου του 2014. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθωθεί να εφαρμοστεί. Σε μία συζήτηση που είχα προημερών με τους υπηρεσιακούς παράγοντες για αυτό το θέμα, μία σύσκεψη που κάναμε για αυτό το θέμα, μου είπαν ότι και πυρηνικό φυσικό να φέρετε, ο μαθηματικός τύπος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο,
προσανατολιζόμαστε, να ανακαθορίσουμε τον δεύτερο μαθηματικό τύπο, να τον επαναξιολογήσουμε και να βρούμε νέα μορφή από την οποία θα αφαιρέσουμε από τις παραμέτρους το δίχτυ βιωσιμότητος. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να δούμε το σχετικό κόστος. Με προοπτική επικουρικά, όμως, επικουρικά, κύριε Ρωμανιά. Μαθηματικό... Δεν άκουσα. Με τα επικουρικά τι γίνεται? Με τα επικουρικά σας είπα πριν από λίγο ότι έγινε το 12 η ενοποίησή τους. Μαζευτήκανε όλα κάτω από την ομπρέλα του ΕΤΕΑ, ναι, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Mm-hmm. Αναλώθηκαν τα αποθεματικά όσων επικουρικών είχαν για να πληρωθούν οι συντάξεις των άλλων επικουρικών που δεν είχαν. Και σήμερα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, διότι ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ώστε να μπορέσει και η επικουρική σύνταξη να προωθείται κανονικώς. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση που είχαμε. Καλή σας ημέρα, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάπως έτσι πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην Κρήτη. Εκεί θα επισκεφθούμε.